Πάσχα είναι πρώτον πυλών. Η Σαρακοστή μπήκε και πάμε κατευθείαν τώρα για Πάσχα. Οπότε σήμερα θα φτιάξουμε αυτό το αυγό. Θα σας δείξω. Πώς να κάνετε αυτό το διακοσμητικό αυγό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε βήμα-βήμα να το κάνουμε μαζί. Το αυγό μας είναι φωλιά αυγό με τη βάση του από κάτω. Αυγό Deco Star, θα το βρείτε σε συνεργαζόμενα με την Deco Star καταστήματα. Το αφήνω στην άκρη προς το παρόν, γιατί θέλω να ξεκινήσω να βγάζω τα στοιχεία μου. Στοιχεία από ελαστική ρητίνη δύο συστατικών. Θα σας δείξω τώρα πώς γίνεται. Αυτά είναι από το Kiosès Deco Home, όπως και τα καλούπια που χρησιμοποιώ, τα Green Diamonds, θα τα βρείτε όλα στο kiosesdecohome.gr. Εάν δεν θέλετε να πάρετε τα καλούπια και τη ρητίνη, υπάρχουν και έτοιμα στοιχεία ρητίνης, θα βρείτε στο site, οπότε μπορείτε να πάρετε μόνο τα στοιχεία εάν θέλετε, ας πούμε, για μία φορά να φτιάξετε. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω πάντα όταν έχω να κάνω με υλικά δύο συστατικών, φοράω γάντια και μάσκα. Ας είναι υγρό γυαλί, ας είναι ρητίνη. Όλα είναι ρητίνες δηλαδή αυτές, ελαστική ρητίνη, αλλά υπάρχουν και προϊόντα που γράφουν, που είναι δύο συστατικών και γράφουν νερού. Ακόμα και σε αυτά θα φοράτε γάντια, γιατί μπορεί να προκληθεί κάποια αλλεργία και ειδικά εάν είσαστε ευαίσθητοι σε αλλεργίες. Εγώ πάντα φοράω γάντια και μάσκα. Λοιπόν, είναι ένα προς ένα για να βγει πάρα πολύ σκληρό. Εάν το θέλουμε λίγο πιο ελαστικό, δηλαδή για κύλες, επιφάνειες και τα λοιπά, βάζουμε λιγότερο, δηλαδή πάμε 1 προς 70 περίπου. Εγώ το πάω με το μάτι βασικά. Μην το κάνετε όμως 1 προς 50, γιατί θα βγει πολύ μαλακό και θα σας δημιουργήσει θέμα, θεωρώ. Να, εγώ έβαλα λιγότερο από το β, είναι περίπου 1 προς 70, για να έρθω αρχικά να βγάλω το κοκοράκι μου. Και να βγάλω και την ταμπελίτσα μου εδώ πέρα. Να κατέβω καλά και χυτεύω. Αυτό επειδή είναι πολύ λεπτό θα χρειαστεί μετά να το καθαρίσω. Έχω πάρει φυλό, έχω ανοίξει ένα φυλό και έχω μία σφραγιδούλα με... Αυτό είναι πέτρες, μπορείτε να βρείτε με τουβλάκια, μπορείτε να βρείτε ό,τι θέλετε, μπορείτε να το κάνετε και μόνοι σας. Εγώ τώρα για την ευκολία μου χρησιμοποιώ αυτή τη σφραγιδούλα, θα την πατήσω καλά καλά εκεί και βγάζω αυτό το κομμάτι. Θα κόψω γύρω γύρω. Και θα έρθω να ντύσω το αυγό μου. Χρησιμοποιώ αγλακόλ, θα σας δείξω τώρα. Λοιπόν, εδώ. Παίρνω ένα πινελάκι, το βρέχω το πινέλι μου, να είναι βρεγμένο. Παίρνω αγλακόλ. Έρχομαι, περνάω στην επιφάνειά μου. Και
και έρχομαι να κολλήσω. Λοιπόν, θα πάω, θα το γεμίσω και θα σας το δείξω σε λίγο. Ξεκαλουπώνω τα στοιχεία μου. Αυτά θέλουν περίπου 10 λεπτά, 1 τέταρτο. Εκεί, εδώ θέλω, θα το καθαρίσω λίγο εδώ, γιατί μου έχει βγει λίγο απ' έξω. Το στοιχείο αυτό, αυτό. Και αυτό. Λοιπόν, αυτό όσο είναι ελαστικό θα έρθω, γιατί θέλω, όχι όσο είναι, μπορώ να το ζεστάνω αργότερα και να το κάνω, αλλά τώρα που είναι φρέσκο φρέσκο με βολεύει ακόμα περισσότερο και θα έρθω να το κολλήσω εδώ. Θα το κάνω τώρα και ας με δυσκολέψει μετά στο βάψιμο, γιατί τώρα είναι ο πυλός μου ακόμα νοπός και θα μπει και μέσα, θα γίνει ακριβώς όπως θέλω να γίνει. Το αυγό μου έχει στεγνώσει πάρα πολύ καλά, είμαι έτοιμη τώρα να περάσω στο βάψιμο. Θα έρθω λοιπόν και θα περάσω τις πετρούλες μου με χρώμα. Εδώ όπως βλέπετε έχω βάλει διάφορες αποχρώσεις του beige καφέ και μία έτσι γκριζό πράσινο γάλανο είναι αυτό. Άσπρο μαύρο οπωσδήποτε για να ανοίγω τα χρώματά μου να παίρνω αποχρώσεις και beige. Λοιπόν, θα πάρω ένα πινελάκι, θα το βρέξω. Το πινελάκι μου και θα ξεκινήσω, ας ξεκινήσω από τα ξύλα. Ανακατεύω τα χρώματά μου το ένα με το άλλο όπως βλέπετε. Δηλαδή παίρνω πιο σκούρο, πιο ανοιχτό. Δεν με νοιάζει να βαφτεί καλά-καλά, μέσα-μέσα, γιατί ούτως ή άλλως μετά θα έρθω να κάνω μία παλαίωση από πάνω.
Λοιπόν, και εδώ χρησιμοποιώντας όλες τις αποχρώσεις μου, δηλαδή και αυτό που είναι λίγο μπλε, και εδώ έρχομαι και ανακατεύω τα χρώματα μεταξύ τους και ξεκινάω να βάφω τις πέτρες μου. Και συνεχίζω. Κάπως έτσι δείχνει τώρα, σε αυτή τη φάση. Και έχω βάλει λίγο πράσινο εδώ, για να κάνω την πρασινάδα μου κάτω. Ας ξεκινήσω. Και μετά λίγο θα ανοίγω με άσπρο, λίγο θα κλείνω με μαύρο, για να πάρω και άλλες αποχρώσεις του πράσινου. Βρέχω και το πινελάκι μου λίγο. Θα βάψω και τα στοιχεία μου. Όπως είμαι εδώ, αυτό εδώ το κομμάτι, θα έρθω, θα βρέξω το πινέλο μου, γιατί το θέλω αραιωμένο το χρώμα μου, και θα πάρω από αυτό εδώ το γκριζογάλανο χρώμα, να έρθω να περάσω τα σημεία που δεν έχω κάνει το εφέ της πέτρας. Όπως είμαι εδώ, έρχομαι να σκουπίσω. Περισσότερο σκουπίζω στη μέση και αφήνω την απόχρωση, τη σκίαση, στις άκρες εδώ. Εννοείται ότι μόλις τελειώσω, θα περάσω βερνίκι. Θα περάσω βερνίκι, θα το αφήσω να στεγνώσει πάρα μα πάρα πολύ καλά και θα έρθω να κάνω την παλαίωσή μου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Στεγνώνω, περνάω βερνίκι και έρχομαι να συνεχίσουμε. Θα χρησιμοποιήσω λάδια για να έρθω να κάνω την παλαίωσή μου. Το ένα είναι το 408 που είναι ούμπρα και το άλλο είναι το μαύρο. Όπου έχω σκούρο καφέ, εδώ θα βάλω μαύρο και στη βάση μου θα χρησιμοποιήσω μαύρη παλαίωση. Τη βάση δεν σας την έδειξα, την έχω βάψει με τα χρώματα που έβαψα το αυγό. Καφέ και μπες καφέ σε αυτές τις αποχρώσεις. Λοιπόν, και στο υπόλοιπο θα βάλω ούμπρα. Θα ξεκινήσω με την ούμπρα. Εκεί. Θα χρησιμοποιήσω και μωρομάντιλα για να σβήνω. Γουρουνοπίνελο. Και θα έρθω, αρχικά θέλω να βάλω εδώ, στην ένωση του πυλού, γιατί αυτό θα μου δώσει σκίαση και θα μου δώσει βάθος. Θα δείτε τώρα τι εννοώ. Με τα λάδια, με την παλαίωση, θα έρθει το έργο μου όλο να ενσωματωθεί. Θα ενσωματωθούν όλα τα χρώματα μεταξύ τους.
μωρομάντιλα και έρχομαι να σβήσω. Θα πάω να το κάνω όλο τώρα, όλη μου την επιφάνεια, γιατί θέλω η ούμπρα να πάει να κάτσει μέσα στα σκαλίσματά μου. Να φοράτε γαντάκια όταν περνάτε λάδια, γιατί βάφουν τα χέρια πάρα πολύ. Και μετά δεν φεύγουν εύκολα από τα χέρια τα λάδια, αλλά και για αλλεργίες. Λοιπόν, το πινελάκι από το λάδι θέλει νεύτη, white spirit, νεύτη. Εγώ χρησιμοποιώ, παίρνω από είδη ζωγραφικής, άοσμο. Και το βάζω μέσα. Μπορώ να το αφήσω μέσα και να το ξαναχρησιμοποιήσω μετά από καιρό. Όσο χρώμα μου περίσεψε, το έβαλα σε ένα σακουλάκι μέσα, δεν θα πάθει τίποτα, θα το ξαναχρησιμοποιήσω. Λοιπόν, αυτά. Το αυγό μας είναι σε αυτή τη μορφή. Εκεί έχουμε φτάσει. Λοιπόν, τι θα κάνω τώρα. Θα έρθω να... Το αυγό μας τελείωσε, κόλλησα τη βάση. Με ρωτάτε τι κόλλα χρησιμοποιώ για να κολλάω τα βαριά αντικείμενα. Να σας τη δείξω κιόλας. Εγώ χρησιμοποιώ αυτήν. Την παίρνω από χρωματοπολείο, μπορεί σε χρωματοπολείο μπίσω. Αυτή κολλάει πάρα πολύ δυνατά. Λοιπόν, όπως βλέπετε διακόσμησα, έβαλα ψεύτικο χορτάρι εδώ. Βρία, ο κοκοράκος μου, farmhouse. Έβαλα, έφτιαξα και ένα φιόγκο από λινάτσα και το αυγό μας είναι έτοιμο. Εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο, εύχομαι να το φτιάξετε και να πετύχει, γιατί να μην πετύχει άλλωστε. Δεν ήταν και τραγικά δύσκολο, έτσι δεν είναι. Πυλός, διακοσμητικά στοιχεία από ελαστική ρητίνη, όλα και τα κάγκελά μου και εδώ ο κοκοράκος μου και το farmhouse. Σας είπα ότι αυτά θα τα βρείτε όλα στο Kiosk Deco Home. Μπορείτε να πάρετε τα καλούπια και την ελαστική ρητίνη να την έχετε να βγάζετε, ας πούμε, διάφορα project να κάνετε, ή μπορείτε να ζητήσετε και τα στοιχεία μεμονωμένα. Υπάρχουν, λοιπόν, υπέροχη αυγουλάρα φωλιά Deco Star. Και αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Είμαι η Πηγή Λιβαδίτη. Αν σας άρεσε το βίντεο αυτό, πατήστε κουδουνάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις και για άλλα project που θα ανεβάσω. Αφήστε το σχόλιο σας με τυχόν απορίες και θα σας απαντήσω. Βάλτε και ένα like έτσι τα στοιχεία μου. Λοιπόν, τα λέμε εδώ, στο επανειδήν και θα ανεβάσουμε εδώ και άλλα πασχαλινά. Και αυτό, γεια σας. Θα το κολλήσω.